Καλημέρα σας, κύριε Χρυσόγονη, τι κάνετε? Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Από τις Βρυξέλλες. Αγωνίζεστε. Και μάλιστα με μια ακόμα παρέμβασή σας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναδείξατε πτυχές του προσφυγικού ζητήματος. Ωστόσο, άλλα τρέχουν από την επικαιρότητα από χθες. Και να σας αναφέρουμε το εξής, ότι πριν από λίγα λεπτά, εδώ από το πρακτορείο FM 104,9, είχαμε καταγγελίες ότι από το κέντρο μετεγκατάστασης προσφύγων, κύριε Χρυσόγονη, άρχισε ο κόσμος, άνοιξε την περίφραξη και βγαίνουν εκατοντάδες πρόσφυγες με προορισμό την Ιδωμένη. Με τα πόδια και δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ακολουθήσουν τους κανονισμούς, ενδεχομένως τα τυπικά. Είχαμε και τον κύριο Μπουτάρη που το σχολίασε και ήταν στο σημείο και μας μετέφερε ακριβώς την εικόνα. Τι έχετε να πείτε? Μιλήσατε καταρχήν για ανθεληνική ιστερία κατά της Ελλάδας στο Ναυάρντο προσφυγικό. Βλέπουμε τώρα πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ποιες είναι οι θέσεις σας? Η εξωθερμική παρασυναγωγή χθες στη Βιέννη ήταν ένα θλιβερό θέαμα. Δεδομένου ότι επιρρύπτονται στην Ελλάδα ευθύνες που δεν έχει και κυρίως τις ζητούνται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Δηλαδή η Ελλάδα πώς να προφυλάξει υποτίθεται τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης απέναντι στην προσφυγική κρίση τη στιγμή κατά την οποία ξέρουμε όλοι ότι λόγω της ιδιομορφίας των θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο είναι αδύνατο να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος. Χωρίς τη βοήθεια της Τουρκίας τουλάχιστον. Χωρίς τη βοήθεια της Τουρκίας, ακριβώς. Εάν η Τουρκία, μα εκεί βρίσκεται όλο το ζήτημα, εάν η τουρκική αστυνομία, η οποία κατά τα άλλα είναι πανταχού πληρούσα και τα πάντα πληρούσα, διότι η Τουρκία κατ' ουσία είναι ένα αστυνομικό κράτος είναι. Στρατιωτικό θα έλεγα εγώ, το οποίο το έχει αναγάγει σε αστυνομία. Ναι, λοιπόν, αν ήθελε να ελέγξει τους διακινητές, βεβαίως και θα μπορούσε. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι διακινητές υποπίπτουν σε ποινικά αδικήματα με βάση το δίκαιο όλων των ευρωπαϊκών κρατών, θα έλεγα, και της Τουρκίας. Δηλαδή το να εκθέτεις ανθρώπους σε κίνδυνο στη θάλασσα, επιβιβάζοντάς τους σε μία αξιόπλο απλωτά μέσα, όπου πολλοί από αυτούς πνίγονται. Σαφέστατα είναι ποινικό αδίκημα, το λιγότερο λέω ενδεικτικά. Και από και την άλλη προφανώς. Η Αυστρία... Άρα προφανώς δεν θέλουν οι Τούρκοι αστυνομικοί και προφανώς δεν είναι επίσης ζήτημα μόνο των κατώτερων οργάνων της αστυνομίας ή του λιμενικού της Τουρκίας. Είναι και ζήτημα ανοχής και συνενοχής των ηθινόντων του ημιαυταρχικού τουρκικού καθεστώτος. Που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, κύριε Χρυσόγονη. Πρόσφορο έδαφος και προχωρούν σε αυτή τη στάση. Δεν είχαν ποτέ μπέσα στην εξωτερική τους πολιτική, αφενός και αφετέρου η Αυστρία. Βλέπουμε ότι και η Αυστρία σκληραίνει τις στάσεις της, την κατηγορήσατε κιόλας για παραβίαση της αρχής της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Μα είναι και εξωθεσμική, δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν να είσαι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Χρυσόγονε, και ταυτόχρονα, αυτόνομα, να επιχειρείς και να αποφασίζεις? Πρώτα απ' όλα, η στάση των υπουργών εξωτερικών και εσωτερικών της Αυστρίας, οι οποίοι συγκάλεσαν αυτή την παρασυναγωγή, είναι μειοπική σε ό,τι αφορά στη τελική ανάλυση και τα συμφέροντα του ίδιου του κόμματός του. Διότι αμφότεροι προέρχονται από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο πιέζεται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις από την άνοδο της ακροδεξιάς του κόμματος της Ελευθερίας του Μακαρίτη του Χάιντερ. Και γι' αυτό τους βλέπετε να δίνουν αυτό το επικοινωνιακό σοου. Με τη διαφορά ότι δεν είναι τρόπος αντίδρασης το να ενοχοποιούν την Ελλάδα. Ο τρόπος αντίδρασης θα ήταν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ούτως ώστε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αν μιλούσε με ενιαία φωνή, θα είχε πολύ μεγάλη δύναμη πίεσης, να μιλήσει στον κύριο Ερντογάν σε μια γλώσσα την οποία ο κύριος Ερντογάν θα μπορεί να την καταλάβει. Ποια είναι αυτή? Και η γλώσσα την οποία μπορεί να καταλάβει ο κύριος Ερντογάν είναι η γλώσσα των κυρώσεων. Ή της απειλήσεως των κυρώσεων. Δηλαδή τι περισσότερο έκανε η Ρωσία και της επιβλήθηκαν οι γνωστές πολιτικές και οικονομικές κυρώσεις σε σχέση με την Τουρκία. Η Ρωσία υποτίθεται ότι υποδάβλιζε ή υποδαβλίζει, δεν ξέρω, και ενισχύει τους ρωσόφωνους αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία, μα η Τουρκία όχι απλώς ενισχύει τους τουρκμένους αυτονομιστές στη Βόρεια Συρία, αλλά και βομβαρδίζει συριακό έδαφος. Τι θα ζητούσατε εσείς για την Τουρκία? Και περαιτέρω μάλιστα, η Τουρκία ενίσχυσε, δεν ξέρω αν συνεχίζει να ενισχύει το Ισλαμικό κράτος με διάφορους τρόπους και δημοσιογράφοι οι οποίοι απεκάλυψαν αυτές τις πρακτικές του καθεστώτος Ερντογάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή ποινής ισοβίων δεσμών. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά πώς είναι δυνατόν να γίνονται ανεκτά? Θα συνιστούσα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, να
να δούμε τι πακέτο κυρώσεων είχαν επιβληθεί κατά της Ρωσίας και λίγο περισσότερο ενισχυμένες να επιβληθούν εις βάρος της Τουρκίας. Γιατί δεν συμβαίνει αυτό, κύριε... Ναι, γιατί δεν συμβαίνει όμως αυτό ήδη. Δεν θα έπρεπε από τη στιγμή που είναι τα ίδια... ένα ίδιο δεδομένο όπως περιγράφεται, δεν θα έπρεπε να γίνουν ήδη κινήσεις. Τι περιμένουμε? Διότι εσφαλμένα θεωρούν ότι μπορούν να συνδιαλλαγούν και να συνδιαλεχθούν με τον κύριο Ερντογάν σε έδαφος υποσχέσεων. Του έχουν υποσχεθεί ήδη 3 δις ευρώ, όπως ξέρετε. Διότι η Τουρκία έχει μεγάλες εμπορικές συναλλαγές με διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Ένα μεγάλο κράτος, 80 εκατομμύρια κόσμος είναι. Έχει μια ανθούσα σχετικά οικονομία, αναπτυσσόμενη, εν πάση περιπτώσει, οικονομία, καλύτερα να το πούμε έτσι. Και σημαντικές εμπορικές και άλλες συναλλαγές. Πέραν του ότι είναι σημαντικός γεωπολιτικός παίκτης για τη Δύση γενικότερα στην ευαίσθητη περιοχή μας. Κλείνοντας, ναι. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να καταλάβει κανείς ότι οι Τούρκοι, οι Φίνοντες, παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει και το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ανοιγοκλίνουν τις στρόφιγγες των προσφύγων εκμεταλλευόμενοι το δράμα τους και τελικώς οδηγούμεθα σε ενίσχυση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της ακροδεξιάς σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι πρώτοι που θα παρασυρθούν από το ρεύμα είναι αυτοί οι οποίοι ανοήτως στοχοποιούν την Ελλάδα αντί να δείξουν. Μάλιστα. Το πραγματικό να το σταματήσει ούτως ή άλλως δεν μπορεί να το σταματήσει, να το περιορίσει, ναι. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ανεπτυγμένο κλίμα ανθεληνικής ιστερίας στην Ευρώπη, το οποίο ενισχύεται, γιγαντώνεται? Υπάρχει σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη, ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Σε μερίδα της γερμανικής κοινής γνώμης, να μην σας πω σε πλειοψηφική μερίδα της γερμανικής κοινής γνώμης, κατ' επέκταση και της αυστριακής, η Ελλάδα έχει στοχοποιηθεί εδώ και καιρό. Αδίκως βέβαια, αλλά πάντως έχει στοχοποιηθεί, αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως έχει στοχοποιηθεί και σε ανατολικοευρωπαϊκά κράτη, μερικά εκ των οποίων είναι και μέλη της Ευρωζώνης και έχουν χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο από εμάς και όμως μας δανειοδοτούν τα κράτη αυτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και για την πολιτική τάξη αυτών των κρατών, αλλά και για τους πολίτες που δεν καταλαβαίνουν γιατί να δανείζεται, ας πούμε, η Σλοβακία, π.χ. λέω, για να δανείζει την Ελλάδα και να μην δανείζεται για να ανεβάσει τη συντάξη στη Σλοβακία. Ακριβώς. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, κύριε Χρυσόγονη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια. Πρακτορείο 104,9. Τι σχολείο θέλουμε? Τι πολίτες θέλουμε? Πώς θα κερδίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών? Πώς θα υποκινήσουμε τη δημιουργικότητα στον δάσκαλο? Αλλάζουν όλα στην ανώτατη εκπαίδευση? Πώς θα συνδέσουμε την έρευνα με την πραγματική οικονομία και τα προγράμματα σπουδών με την αγορά εργασίας? Ανοίγουμε στην κοινωνία τον εθνικό διάλογο για την παιδεία. Εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας καταθέτουν στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, καθώς και στο Πρακτορείο FM, τις προτάσεις τους προς διαβούλευση. Ποιος είναι ο ρόλος των πειραματικών σχολείων στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση? Αναδεικνύεται ο ρόλος αυτός μέσα από τη διάχυση καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων? Πρόκειται τελικά για σχολεία εργαστήρια της εκπαιδευτικής έρευνας? Στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, το Πρακτορείο FM φιλοξενεί